Καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας και εσένα και στους ακροατές. Καλησπέρα. Είμαστε καλά. Εσείς. Εμείς πολύ ωραία, εντάξει. Όπως στον προλόγο σας είπατε, βρεθήκαμε χθες μετά από 33 χρόνια εκεί η ομάδα, όσοι μπορούσαμε να ήμασταν. Οι άλλοι που λείπανε ήταν αντικειμενικοί λόγοι, δεν μπορούσαμε. Και θυμηθήκαμε τα παλιά και να τιμήσουμε τη μνήμη του αυτού μεγάλου ποδοσφαιριστού του Διέγκο Μαραντόνα. Ήταν ένα σημείο, κύριε Αλεξανδρίδη, για όσους παίξατε σε εκείνα τα μάτς και στο Σαν Πάολο και στην Τούμπα, που νομίζω είναι, δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, είναι ένα σημείο της ζωής σας που δεν μπορείτε να το ξεχάσετε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν ξεχνιέται. Όταν για εκείνη την εποχή, εκείνη η ομάδα και η δική μας, όταν έπαιξε απέναντι στην Νάπολη του Μαραντόνα, του μεγάλου Μαραντόνα, και με τον τρόπο που παίξαμε και σταθήκαμε απέναντι σαν εισάξη κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, το είδε όλος ο κόσμος εκείνη την εποχή, νομίζω ήταν, όπως το έχεις αναφέρει, σημείο αναφοράς στην ποδοσφαιρική μας καριέρα, νομίζω ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες αναμετρήσεις για πολλούς από εμάς, που σταθήκαμε αντάξει σε αυτά τα μεγάλα ονόματα, όχι μόνο του Μαραντόνα, του Καρέκα, του Αλεμάου, του Κρύπα, του Ντελάπολη, ήταν ανοιχτή κόσμο στην ουσία. Και νομίζω ότι δεν ξεχνιούνται εύκολα και με το θάνατο αυτού του πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή ήταν και να τον μνημονεύσουμε και να, η αιτία και να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί αυτή η ομάδα. Στα πηγαδάκια τα πολλά και που κάνατε... Ναι, γίνεται κουβέντα κατά καιρούς, κύριε Αλεξανδρίδη, ότι θα μπορούσατε και να προκριθείτε ή απλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει μια τιμητική νίκη να φτάσει στο 2-1 που πάλι δεν θα ήταν αρκετό για την πρόκριση με βάση τα εκτός έδρας γκολ. Όταν παίζεις ποδόσφαιρο πάντα ελπίζεις, τότε εκείνη η ομάδα πίστευε και πίστευε πάρα πολύ όλοι. Εντάξει, όταν δεν είχαμε αυτά πάντες είπαμε ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και ότι κερδίσουμε. Και αυτό απεδείχθη και φέρεται και όποιος δει το βίντεο, τα βίντεο του αγώνα, θα δείτε ότι σε εκείνο το παιχνίδι είχαμε κερδίσει 22-24 πόντα. Αυτό φανερώνει το πόσο επιθετικότητα είχαμε. Αλλά και από την άλλη μεριά και ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα, ναι, η οποία και αυτή έχασε πολλές ευκαιρίες. Ένα ανοιχτό παιχνίδι, επιθετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, ούτε να κλειστούμε, ούτε να. Ήταν ένα ωραίο θέμα για τους θεατές. Όταν το γήπεδο σε προδιαθέτει και οι αντίπαλοι σου, νομίζω ότι είναι στο 100%. Με αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να έχεις, να είμαστε όλοι, να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να σταθούμε επάξια απέναντι τους. Είδα και χάρηκα και τον Γιώργο Πασκαρτάδο χθες εκεί, ο οποίος δεν συνηθίζει έτσι. Ναι, και ο Γιώργος. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ήταν ένα... και ο σκόρερ εκείνου του αγώνα. Ναι, ναι. Όλοι, σας είπα και το λέω και πάντα, όλοι δεν περισσεύει κανένας, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, έχουμε να θυμηθούμε, μας ανούν η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ, εκείνη η ομάδα και τα παιδιά. Ο καθένας πλέον βρίσκει τον δρόμο του, αλλά είναι κάποιες στιγμές που σε ενώνουν. Δεν έχει να μας χωρίσει κάτι. Μας ενώνουν πολλά πράγματα, πολλά κοινά, okay, και με τον Γιώργο και με τα άλλα παιδιά. Είδα τη φωτογραφία τώρα και εντάξει, η πιο πολύ συμμετέχετε ενεργά. Ο Γιώργος δεν αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Τον είδα και χθες και χάρηκα. Δηλαδή, έτσι μια οικογένεια πραγματικά. Άνθρωποι που έγραψαν, μάλλον υπέγραψαν την ιστορία του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα του ΠΑΟΚ, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει γράψει δική του ιστορία, και μετά είναι θέμα δικό του και του καθενός, όχι μόνο. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν είναι ενεργοί με την έννοια στο Σύλλογο των Βετεράνων. Έρχονται όποιο θέλει, έρχεται να προσφέρει. Γιατί ο Σύλλογος Βετεράνων είναι όπως είναι αυτή η μάζοξη εχθές. Μαζευόμαστε παιδιά τα οποία είναι τρεις γενιές στην ιστορία του ΠΑΟΚ, που βρισκόμαστε και παίζουμε πάντα για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά και για μας χαρά που ήταν και ο Γιώργος και τα άλλα τα παιδιά. Εδώ ήρθε ο Αντώνης ο Μαυρέας από την Καλαμάτα. Ήταν ο Τσιπλάκης ήρθε από την Δράμα, ο Καραλίδης από την Χρυσούπολη, που ζούνε, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, επαγγελματικές δραστηριότητες. Και ερχόμαστε να συναντηθούμε, να θυμηθούμε τα παλιά, να πούμε και να περάσουμε ευχάριστα έστω αυτές τις 2-3 ώρες. Κύριε Αλεξανδρίδη, θυμάστε άλλον αγώνα στην Τούμπα, είτε που αγωνιστήκατε εσείς είτε ως θεατής με τόση πολλή ενέργεια όσο εκείνο το βράδυ πριν από 33 χρόνια? Ναι, και με την Bayern Μονάχου ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Και με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης
στα πέναλτι που αποκλειστήκαμε. Έχει πολλά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Και σαν θεατής δεν μπορώ να πω ότι την Άρσεναλ ήταν μια πολύ μεγάλη επική βραδιά. Και στην Τούμπα που παίξαν εκείνοι τα παιδιά που ήταν συνεχιστές της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Έχει πολλές βραδιές. Σας το ρωτάω γιατί για εμάς τους νεότερους. Ναι. Μοιάζει λίγο σοκαριστικό η εικόνα της Τούμπας με 50.000 κόσμο μέσα. Γιατί κάπου τόσο πρέπει να ήταν. Με την Μπαρσελόνα του Κρόιφ, με την Μπαρσελόνα του Κρόιφ με τον Κολτουπούδα, είναι παιχνίδια τότε σαν θεατές, ήμουν πιτσιρικά στην μπάλα μαζεύα. Τότε το λέγανε Ούζο. Όταν το γήπεδο είναι 2-3 ώρες γεμάτο, όταν ο κόσμος διψάει, εσύ το φαίνεις το γήπεδο. Νομίζω εσύ το φαίνεις, εσύ το διώχνεις. Νομίζω είναι 2 δεκαετίες, νομίζω οι καλύτερες μετά από αυτή φυσικά που τα παιδιά που παίζουν σήμερα και είναι φανταστική αυτή η πενταετία, εξαετία του ΠΑΟΚ. Εκείνη η 20ετία του ΠΑΟΚ που έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα. Τι να πρώτη θυμηθείς και τι να πεις. Όταν το γήπεδο σχεδόν ήταν γεμάτο, όταν ο μέσος όρος εισιτηρίου ήταν 20-25.000 εισιτήρια κάθε παιχνίδι, καταλαβαίνεις την προσέλευση του κόσμου. Τη φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα στη συνέχεια, κύριε Αλεξανδρίδη. Κοίταξε, εγώ έχω την φανέλα που αγωνιστήκαμε, εδώ στην Τούμπα. Την πουλάτε? Εντάξει, είναι μια... Όχι, δεν τη λέτε. Να κάνει κουβέντες δεν λέμε, αλλά κάποια στιγμή είναι ένα αρτήμιο. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο το βλέπεις με την πάροδο του χρόνου. Όταν την αλλάξαμε εκεί την εποχή, ήταν μια φανέλα, έλεγε στο Μαραντόνα. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος και βλέπετε, τένει μεγαλύτερη αξία αυτή η φανέλα. Η κάθε φανέλα εκείνης της ομάδος. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι ιδιαίτερη. Πιστεύω είναι ιδιαίτερη γιατί δεν βγαίνει όπως σήμερα ο κάθε παίκτης έχει 30 φανέλες και να μοιράζει και να δίνει. Τότε αν πάρουμε τον ΠΑΟΚ εμείς, είχαμε 2 ή 3 στολές παραπάνω δεν είχαμε. Και σήμερα έχουμε 3 στολές σε κάθε παιχνίδι. Σε έναν αγώνα έχουν 3 στολές, τα παιδιά δίνουν, εντάξει. Άλλαξαν οι εποχές, είναι προς το καλύτερο σε αυτές τις παροχές, εντάξει. Παροχές πάρα πολλές. Που δεν υπήρχαν τότε, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά και σε όλες τις ομάδες παγκοσμίως. Δεν ήταν. Δηλαδή, συλλεκτικές φανέλες να έχει ένας που έπεσε στο 80-90, 10-15 φανέλες στο πολύ. Παραπάνω δεν νομίζω να έχει, γιατί τις δίναμε κιόλας. Ήμασταν και όποιος μας ζητούσε φίλος, τις δίναμε κιόλας. Καλά τότε, εντάξει, πιο άλλα χρόνια. Ναι, βέβαια. Νεαρή ηλικία. Πολύ διαφορετικά χρόνια. Άλλα τα ενδιαφέροντα, όχι. Και ο άνθρωπος αλλάζει. Αλλιώς είναι στα 25, αλλιώς στα 35, αλλιώς στα 50. Δεν είναι ίδιος ο τρόπος σκέψης. Αυτό λέω. Αν ξέραμε ποιοι ήμασταν και εμείς, εγώ λέω πολλές φορές με τους συμπαίκτες μου, μιλάμε τώρα και εγώ και χθες που συζητήσαμε, δεν ξέραμε ποιοι ήμασταν εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε την ποδοσφαιρική μας αξία. Δεν την γνωρίζαμε. Εντάξει. Ναι. Γιατί πάντα κρίνεσαι μέσα στο γήπεδο, άλλες εποχές που υπήρχε, όταν δεν πήγαινες καλά, όχι δεν κέρδιζες. Μπορεί να κέρδισε και 3 και 4-0, αλλά δεν έπαιζε καλά, σε κράζατε. Είχε λαϊκό δικαστήριο. Τώρα κερδίζουμε. Τα έχουμε περάσει όλα αυτά τα πράγματα, εκείνη η ποδοσφαιριστή, όχι μόνο τη δικιά μα χρονιά, αλλά και η προηγούμενη. Και η προηγούμενη. Γιατί εγώ είχα την τύχη να παίξω και με τις δύο γενιές, και του 70 και του 80. Είναι στο τέλος της ίδιας δεκαετίας και της αρχής της άλλης. Ναι, τελείωνε η μεγάλη ομάδα και δημιουργήθηκε η ομάδα του επόμενου πρωταθλήματος. Ναι, πήραμε. Όχι, πήραμε πολλά παιδιά του πρωταθλήματος το 1984. Είμαστε συμπαίκτες με τον Κούδα, με τον Σαράφη, τον Αστασιάδη, με τον Δαμανάκη, με τον Φορτούλα. Δηλαδή, παιδιά, τον Κουερίνο, παιδιά που γράψαν μια ιστορία στον ΠΑΟΚ. Έτσι, Ιωσήφιδη, 5-6 χρόνια, όχι ένα χρόνο. Ήμασταν ναι. Πιτσιρικάδες, στα 18, 17 ο άλλος. Ήμασταν μέλη εκείνης της ομάδος. Στα τέλη του 70, του 70, στο 79, 78 άλλοι. Οπότε πήραμε πολλά από αυτούς τους παίκτες. Πάρα πολλά πράγματα, το πώς αντιμετωπίζουμε τους αντιπάλους, πώς βλέπαμε και νομίζω ότι ήταν μεγάλη βοήθεια. Γιατί δεν είναι μόνο να ξέρεις ποδόσφαιρο και πώς αντιμετωπίζεις τον κάθε αντίπαλο. Άλλο σεβασμός και άλλο φόβος. Έχει διαφορά. Μάλιστα. Αν έρθουμε, δεν ξέρω αν έχει ο Στέργιος κάτι να ρωτήσει για χθες. Όχι, νομίζω ότι καλύφθηκα. Ήταν ένας φόρος τιμής στη μνήμη
ενός ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε εμείς τον Μαραντόνα. Είναι ένα φαινόμενο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Να έρθουμε στον σημερινό ΠΑΟΚ και στις προσδοκίες που, ή στους στόχους που πιστεύετε, κύριε Αλεξανδρίδη, που πιστεύεις, Κυριάκο, ότι μπορεί να εκπληρώσει μετά από όσα έχεις δει σε 5 αγώνες πρωταθλήματος και σε 2, 4, 6 ευρωπαϊκούς αγώνες. Νομίζω ακόμη είμαστε στην αρχή, στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης. Σιγά σιγά, παιχνίδι με παιχνίδι, βλέπουμε ότι είμαστε κάπως καλύτεροι. Και πιστεύω ότι μπαίνοντας και οι τραυματίες, γιατί έχουμε 5-6 τραυματίες που είναι βασικά στελέχη σε αυτή την ομάδα, θα έχει περισσότερες επιλογές και προπονητές. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια σοβαρότητα στην ομάδα, στο αγωνιστικά. Πήρε τα αποτελέσματα, είμαστε πρώτοι και πιστεύω ότι αυτό το έχω πει και εδώ και 15-20 μέρες, το λέω τώρα, ότι αν η ομάδα είναι μέχρι το Δεκέμβριο ή Ιανουάριο που μπορεί να γίνει και μεταγραφική περίοδος, προπονητής θα δει τις ελλείψεις και από εκεί μετά το μεγάλο μέτωπος μπορεί να κάνει την υπέρβαση για να βοηθήσει την ομάδα για το στόχο που έχει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μπορούμε εμείς και ο Ολυμπιακός αλλά και άλλες ομάδες δεν είναι τόσο καλές όλες στο ξεκίνημα. Αλλά εμείς πιστεύω ότι έχουμε ένα άλλο 50% βελτίωση. Κύριε Αλεξανδρίδη, ποια είναι η θέση σας? 50%. Το κρατάω. Ναι. Ένα 50% πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε και σε ρυθμό, βασικά το ρυθμό, να πούμε τα παιδιά το ρυθμό. Μπαίνουν, βλέπουμε κάθε Κυριακή ένας ή δύο παίκτες που έρχονται σιγά σιγά. Αρχίζουν και αποδίδουν. Και οι καινούργοι παίκτες, γιατί οι περσινοί παίκτες που ήρθαν στην ομάδα, λόγω του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας, παίζανε χωρίς κόσμο στο γήπεδο. Τώρα παίζουν με κόσμο. Η απόδοση τους ανεβαίνει. Αν δούμε τον Σβάμπο, ότι πέρυσι με φέτος έχει μια τρομερή άνοδο. Το ίδιο και τα άλλα τα παιδιά. Όλες οι περσινές μεταγραφές μπαίνουν στην πόλη, έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον. Είναι εντελώς διαφορετικός και ο τρόπος ζωής τους. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι ο τρόπος ζωής που έχουν στην καθημερινότητά τους. Και με τους παλιούς πιστεύω ότι θα κάνουν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Η θέση σας στο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι φθήνει το τελευταίο διάστημα λόγω των επιτυχιών του ΠΑΟΚ, η κουβέντα του καλοκαιριού για τις ηλικίες του ρόστερ των παιχτών που είναι μεγάλη, για τους οποίους ο προπονητής είπε ότι δεν κοιτάζω διαβατήριο όταν βγάζω την ενδεκάδα. Ποια είναι η δική σας η θέση, κύριε Αλεξανδρίδη, η σκέψη σας? Εντάξει, αυτός είναι ο προπονητής, αυτός πιστεύω. Αλλά εγώ σαν Κυριάκος, εντάξει, θα ήθελα σε προσωπική μου γνώμη να αυτή, πιο νεανικό ρόστερ, πιο πολλούς Έλληνες στην ομάδα. Γιατί μπορούμε να πετύχουμε, πρέπει να δώσουμε και έχουμε ακαδημίες που βγάζουμε παιδιά, που πρέπει να τους δώσουμε εμπιστοσύνη, να δούμε αν μπορούν να παίξουν. Και περισσότερους Έλληνες, αλλά και περισσότερους τους νέους, γιατί όταν θα μπαίνεις σε μια νεανική ομάδα που θα σε τρέξει, ένας, όσο και καλή ποιότητα να έχεις, όσο και καλός παίκτης να είσαι, δεν μπορεί να το ανταγωνιστείς η δύναμη. Άλλο να έχεις ένα 2-35 χρονών, σίγουρα και 38 χρονών και 37, άλλον ένα 2 και άλλο να έχεις 5-6 στην ομάδα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά καμιά φορά αυτό που είναι λόγω τραυματισμών, μπορεί κατά ανάγκη να υπάρχουν και 5-6 παίκτες άνω το 32. Και είναι δύσκολο στα τρεξίματα, όχι στην ποιότητα. Σαν ποιότητα είναι φανταστική, αλλά στα τρεξίματα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση. Και έξω παίζουν, αλλά παίζουν ένα-δύο παίκτες. 3-5-6 νομίζω ότι αν η μισή ομάδα είναι σε μια αλφα ηλικία είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Εντάξει. Είναι και παιχνίδι και ποιος είναι ο αντίπαλος απέναντι. Είναι σημαντικό ρόλο. Αλλά εμείς τώρα αυτή τη στιγμή όταν έχεις αγωνίσει σε 3 με το Παταγωνίες σε λίγο καιρό, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, γιατί έχουμε βλέψει και στην Ευρώπη και με αυτούς τους αντιπάλους θέλουμε να προκριθούμε να πάμε στην επόμενη φάση. Τώρα βέβαια η ηλικία και οι Έλληνες είναι δύο διαφορετικά θέματα, δεν είναι το ίδιο θέμα. Σίγουρα η ηλικία, γιατί οι Έλληνες, όταν λέω οι Έλληνες, είναι σε μικρή ηλικία. Είναι μικρή ηλικία εννοώ. Ναι, σίγουρα. Η έλλειψη λίγο από το ρόστερ. Είναι κάτι που πληρονόμησε. Η διατήρηση των παικτών είναι κάτι που αποφάσισε. Ναι. Εντάξει, το αποφάσισε. Αυτός είναι ο προπονητής. Γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γνωρίζει τους παίκτες. Μπορεί να πάρει. Έχει επιτυχίες μεγάλες με αυτούς τους παίκτες. Υπάρχει ένα δέσιμο. Αλλιώς είναι εντελώς διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση
του λείπουν και 5-6 καλοί ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί στην ομάδα. Μένοντας αυτοί θα έχεις καλύτερες επιλογές, αυτό λέω. Από εκεί βέβαια για τους Έλληνες που λέω. Λέω απλά είναι... ότι είναι διαφορετικό το θέμα των Ελλήνων και εγώ συμφωνώ μαζί 100% για την ανάγκη να μπολιαστούν στο ρόστερ Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν είμαι απαραίτητα αυτός που θα φωνάξει, αλλά νομίζω ότι 4-5 παίκτες Έλληνες πρέπει να τους έχει ο ΠΑΟΚ μέσα στο... όχι μόνο στο ρόστερ του, ή τουλάχιστον ας πω στο ρόστερ για να επιλέξει ο προπονητής. Εντάξει, και τους έχει. Εντάξει, είναι και ο Μιχαηλίδης, είναι και ο Τσιγκάρας. Αλλά έφυγαν και ο Πέλκας, έφυγε ο Γιαννούλης, έφυγε ο Τζόλης, παιδιά... Ναι, δώσαμε μεταγραφές, παιδιά, τα οποία άμα ήταν θα παίζανε δεκάδα, ήταν βασικότατοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγάζουμε και να δίνουμε πίσω. Φυσικά, έρχονται παιδιά από την Ακαδημία που μπορούμε να... και άλλα παιδιά, δεν θέλω εγώ να πω ονόματα, μπορεί να δικήσω κάποιο παιδί. Αλλά είναι παιδιά που είναι στον προθάλαμο. Κώστα μου, εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι καμιά φορά η τύχη, ποια είναι η τύχη, είναι στη θέση που παίζεις να έχει έλλειψη, να μην έχεις ένα superstar απέναντί σου. Εκεί είναι, νομίζω ότι θα δώσεις την ευκαιρία σε ένα παιδί, θα του δώσεις όχι ένα παιχνίδι, 3-4 παιχνίδια και να δεις αν μπορεί να τα απεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδος και αυτά. Εντάξει, λένε ότι όλοι είναι καλοί. Κανένας δεν μπορεί να κρυθεί από ένα παιχνίδι. Έτσι. Ένα παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε εδώ. Ας δούμε το Μέση. Έφυγε. Ποιος ο Μέση? Έφυγε την Μπαρτσελόνα, πήγε στην Παρή και δεν μπορεί να πατήσει το κήπεδο. Δεν μπορεί να εννοώ, όχι δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Εντάξει, ήταν άλλα. Αυτό λέμε, όταν αλλάζει ένα περιβάλλον, όταν έχει αυτή την εμπειρία, αυτή την ικανότητα για να με φρύλο μιλάμε τώρα και βλέπει ότι υπάρχει θέμα προσαρμογή, θέλει το χρόνο. Γι' αυτό είπα και για τον ΣΒΑ πέρυσι και τον ΜΟΥΚ και τα άλλα τα παιδιά που ήταν πέρυσι. Θέλουν τον χρόνο του. Φέτος έχουμε μια πηγάδα πολύ καλό, αλλά θέλουν όλα τα παιδιά του χρόνου να σωματωθούν, να γνωριστούν τους συμπαίκτες τους, το περιβάλλον με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τις απαιτήσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε, είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα φέτος με πέρυσι. Έτσι, είναι πολλά πράγματα διαφορετικά. Αλλά όλοι οι παίκτες θέλουν τον χρόνο. Είτε είναι μικρός, είτε είναι ένας καλός και έμπειρος ποδοσφαιριστής. Όταν έρθει σε μια ομάδα, θέλει τον χρόνο του. Κάτι τελευταίο από μένα, κύριε Αλεξανδρίδη. Σας αρέσει το πρωτάθλημα μέχρι τώρα που βλέπετε? Το μόνο που μου αρέσει είναι ότι και οι μικρές ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Τίποτα. Από εκεί και μετά το άσχημο είναι όταν μια μεγάλη ομάδα χάνει, λέμε δεν έχουμε καλό πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν θέλουμε. Και οι μικρές ομάδες να κοιτάνε τις θεωρητικά μεγάλες στα μάτια για να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πράγμα που εντάξει δεν έχουμε δει και φανταστικό θέαμα ακόμα. Περισσότερο καλά παιχνίδια έχω δει με τις μικρές ομάδες. Μεταξύ τους. Και επιθετικό ποδόσφαιρο και δουλειά. Στις μεγάλες ομάδες ξέρουμε δεν είναι. Αλλά και δεν έχουν φτάσει σε κανένα επίπεδο που να σε ενθουσιάσει και να πεις εδώ είναι. Απλώς βλέποντας τον ΠΑΟΚ, εγώ για την ομάδα μου μιλάω, βλέποντας τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια, είτε στην Τούμπα είτε στην τηλεόραση, αυτό που λέω ότι ελπίζω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξανδρίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.